διοίκηση πυροβολικού. Πώς που να με σηκώσει εμένα, που περιοχή που την ξέρω να με πάρει, με τα πυροβόλα στο συγχαρή. Γιατί, ποιος είναι τούτο, έδωσε τη διαταγή. Και γιατί την έδωσε. Και γιατί. Γιατί είναι στην εστίνη. Μοίρα της αθαλάσσας που είναι 25 λεπτά που για μένα πάει στο συγχαρή. Το ερώτημα είναι, δεν είναι τι έκαμαν. Το ερώτημα είναι γιατί το έκαμαν. Δηλαδή το τι έκαμαν είναι δεδομένο. Θέλω να ξέρω το γιατί, λέει. Θέλω να ξέρω το γιατί μας έφυγαν και πάνω. Τι είναι η βλακίστικη ενέργεια. Ποιος είναι, από ποιος είναι και γιατί. Γιατί είναι πάρα πολλά. Γιατί να φτάσουμε σε αυτήν τη θέση. Γιατί να δώσουμε το δικαίωμα. Γιατί να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των στρατιωτών. Είναι αποφάσεις λαθασμένες λόγω ανικανότητας ή λόγω προδοσίας. Δεν χτυπήθηκε η καθ' αυτό εισβολή. Γιατί. Ξεκινήσαμε ακριβώς τα γιατί. Δεν είχατε οδηγίες να το κάνετε. Όχι, δεν είχαν οδηγίες. Και πάντα ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Και πάντα. Και μετά το γιατί να μην, να γίνουν. Γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτούς που χάθηκαν. Πόσα γιατί βρέθηκαν στα χείλη και έκαναν ακόμα πιο πικρή τη γεύση του ξεριζωμού. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί να διαβούν για να δώσουν αυτοί που οφείλουν απαντήσεις. Μια σταγόνα αλήθειας για κάθε σταγόνα αίμα που χύθηκε στο βωμό της προδοσίας. Μια κραυγή αλήθειας για κάθε κραυγή ατίμωσης και πόνου. Ποιος πόλεμος και ποιες μάχες. Ποιο πολεμούσαν αλήθεια τα παλικάρια της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού. Τις προδομένες εντολές. Την ηλιθιότητα της στρατιωτικής ηγεσίας που δίχως εδώ η αλλοπρόσαλη πολιτεία τίμησε εκ των υστέρων. Πολεμούσαν με τον εαυτό τους, δίχως ελπίδα να νικήσουν ποτέ. Τι κι αν η Εσχήνη κράτησε κλειδωμένα τα στόματα και περιόρισε τις αράδες των εφημερίδων της εποχής στις πολιτικές μάχες μόνο. Οι σφαγές στα πεδία των μαχών δεν γράφτηκαν άλλωστε ποτέ. Και ίσως να μην υπάρξουν οι Ρόδοτοι και Θουκυδίδηδες να τα ιστορίσουν, ούτε και κανένας Όμηρος για να τα τραγουδήσει. Τι έφταξε αλήθεια, χαραγμένη στα στόματα όσων αποφεύγουν τις αλήθειες όπως ο διάολος στο λιβάνι, η απάντηση. Φταίει η Χούντα των Αθηνών. Και η μεταγενέστερη προσθήκη, φταίει η ΕΟΚΑ Β'. Στις συζητήσεις, στα καφενεία και τις παρέες, αναθεματίζονται για όσα έγιναν και όλοι οι Ελλαδίτες αξιωματικοί. Δικαίως. Πέμπτη 18 Ιουλίου 1974. Ο τουρκικός πολεμικός στόλος προσεγγίζει προκλητικό στην Κερίνια. Είναι ορατός από όλα τα παρατηρητήρια του πεντατακτήλου. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ενημερώνεται. Ενημερώνεται βέβαια και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Κάποια στιγμή βγήκαμε στο βουνό πάνω ψηλά. Ήταν ολόφωτος βασικά ο στόλος τους. Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε λάβει ένα σήμα. Γύρω στις 8 το βράδυ, το 9 το βράδυ, ίσως και πιο αργά, που έλεγε να εφαρμόσατε Δέλτα. Λοιπόν, έγινε ένα αποκρυπτογράφηση του σήματος και βασικά το σήμα έλεγε ότι υπάρχει πιθανή επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο με πιθανή αεροπορική επίθεση με πιθανή πτώση αλεξιπτοριστού. Λίγη ώρα πέρασε προτού φτάσει η δεύτερη διαταγή. Σήμα εφαρμογής σχεδίου Δέλτα, άκυρον. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα επίθεσης της Τουρκίας. Επιφυλακή τέλος. Και ο στόλος να βρίσκεται εκεί, ολόφωτος, προκλητικός, με ξεκάθαρες τις προθέσεις. Βγήκαμε το βράδυ, ήταν ένα έτσι ολόφωτο πράγμα. Τόσα πλοία που δεν φανταστεί από τη στη ζωή μου. Δεν ξέρω πόσα είναι. Αλλά για μένα είναι ένας άπειρος αριθμός. Πολύ μεγάλο. Οι πυροβολητές με θητεία στην Αμόχωστο φέρνουν στο μυαλό το επίπεδο της επιφυλακής κάθε φορά που γινόταν η τυπική αλλαγή της Τουρδίκ. Τάσσονταν πυροβόλα στην άμμο και σημάδευαν τα πλοία, προληπτικά, μήπως συμβεί κάτι.
Για μια διαδικασία τυπική που συνέβαινε κάθε χρόνο για χρόνια, δίχως ούτε ένα απρόοπτο. Κι όμως, τα πυροβόλα τάσσονταν στην άμμο και σημάδευαν στόχους προληπτικά. Και για την ανταλλαγή τους, βλέπεις αυτή τη σοβαρότητα που έμεινε αποτυπωμένη στο μυαλό μου, σαν νεοσύλλεκτος. Και εδώ που βλέπω ολάκερο στόλο, δεν πιάνω κανένα μέτρο. Μπορεί να υπήρχε προδοσία στην Χούντα στην Ελλάδα. Μπορεί να υπήρξε πλήρης διαβεβαίωση και καθησυχασμός στους ανωτέρους εδώ, ο κύριος ήταν στους ανώτερους εδώ που της έλεγε ήταν υπό της Ισπανίας. Το θέμα είναι ότι συνέβηκε, τι συνέβηκε. Και βλέπεις όμως έναν ολόκληρο του κύκλος τώρα έξω, στην Γερένια. Και δεν κάνεις τίποτα. Έστω κι αν είναι ανικανότητα αυτό το πράγμα, είναι πλέον ανικανότητα που αγγίζει την προδοσία, όχι το όριο της προδοσίας, που συνυπάρχει πλέον, είναι ταυτόσιμο με την προδοσία. Από την Πέμπτη πέρασε η Παρασκευή, δίχως να βγει ούτε ένα πυροβόλο και να σημαδέψει προληπτικά τον τουρκικό στόλο. Την Παρασκευή μάλιστα κλήθηκαν οι έφεδροι. Ετοιμάστηκαν από το απόγευμα οι φάλαγγες, αλλά καμία διαταγή μετακίνησης δεν έφτασε. Η φάλαγγα της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού ήταν πανέτοιμη για να μετακινηθεί στο χώρο τάξης της, κοντά στο Συγχαρή, από το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά πήρε το δρόμο για το χώρο τάξης με το πρώτο φως της μέρας. Παραδόξως. Πήγαμε φάλαγγα, φτιάχνουμε από το στρατόπεδο. Μάλιστα, τσιν την ώρα, ακούσαμε και τον παπά, που ξεκίνησε τη λειτουργία δίπλα στον Αγιώργο. Δηλαδή, και στρατιωτικό να μην είσαι, και αντάρτικο του κερατά να κάνει, την νύχτα που κινείσαι. Πόσο μάλλον που το επιβάλλουν οι στρατιωτικοί κανονισμοί. Όλες οι μονάδες κινούνται τη νύχτα. Όσο για το μαύρο Σάββατο της 20ης Ιουλίου, το αναθεματίσαμε τόσες φορές εκείνο το Σάββατο. Και υπόθηκαν με επαναλήψεις που τείνουν να γίνουν γραφικές πια τα τραγικά, όλα εκείνα για τη φυγή, τον πόνο, την αγριότητα των Τούρκων. Καιρός να λεχθούν και τα άλλα. Της ξεκάθαρης προδοσίας. Ξημερώματα λοιπόν του Σαββάτου. Συγκεκριμένα έβγαζα υπηρεσία από τις 4 έως τις 6 το πρωί στο φυλάκιο νούμερο 4 ονομάζεται του. Ήταν η έδρα της δημιουργίας εκεί, δηλαδή μου πάνω σε τηλεφωνικό πάνελ που επικοινωνούσαν τα διάφορα φυλάκια με την έδρα της περιοχής εκείνης. Χωρίς να έχουμε καμία απολύτως προειδοποίηση, η ώρα 5.30 το πρωί ακριβώς, άρχισαν και έπεφταν ρηπές από τα τουρκικά προς τον ελληνικό τομέα. Κατά η ώρα 8 το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουλίου μιλώ, ακούσαμε έναν βουητό. Τι ήταν? Μετρήσαμε 11 με 12 αντακώτες, οι οποίες έρχονται από την περιοχή των Χαμίτ Μάντρων, μια μιλιάς, προς το μέρος μας και άρχισαν να ρίχνουν αλεξιπτωτιστές, βρυμίδι. Αμέσως τηλεφωνήσαμε στο ΓΕΦ και τους είπαμε εδώ πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Φυσικά τους βλέπαμε ακάλια ότι είχαν κόκκινα διακριτικά πάνω τους. Και τους είπαμε να αρχίσουμε να βάζουμε πυρ εναντίον τους. Η απάντηση τους ήταν μη βάζετε μέχρι ότου διευκρινιστούν τι είναι. Αν ερχόταν εντολή να βάλουμε εναντίον των αλεξιπτωτιστών, υπήρχαν εκείνη τη στιγμή αρκετά πολυβόλα που ίσως θα τους έφερναν μεγάλες ζημιές. Διότι ο αλεξιπτωτιστής στον αέρα δεν μπορεί ούτε να αμυνθεί ούτε να καμουφλαριστεί. Όμως από τη στιγμή που τους επιτρέψαμε να εισέλθουν στον Τούρκο Μαχαλά, να οργανωθούν και να αρχίσουν τις επιθέσεις, ο οπλισμός μας ήταν πάρα πολύ ελαφρύς για να τους αντικρούσουμε. Το Σάββατο τα πάντα λειτουργήσαν, λες, είμαστε κυβερνητική υπηρεσία. Πριν τις 7 το πρωί, θυμάμαι ότι δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με ανώτερους αξιωματούς της Δυτικής Πυροβολικού. Όπως σας λέω, εμείς ίσως να είμαστε οι πρώτοι από το πυροβολικό που χτυπήσαμε μόνο τις θέσεις των Τούρκων. Χτυπήσαμε τις θέσεις των Τούρκων διότι η
Τούρκοι χτυπούσαν τους Ζυγκούνους πάνω στην Αλανάγρα. Και με δική σας ευθύνη. Ασφαλώς με δική μας ευθύνη. Η πρώτη αντίδραση του διοικητή μου ήταν να με θίξει, να με θυμώσει, να μου θυμώσει. Ότι χωρίς καμιά διαταγή, χτυπώ στόχους. Είπαμε για τους εξελάδους που μας πρόδωσαν. Αυτούς που μας αρέσει να τους αποκαλούμε υποτιμητικά καλαμαράδες. Όταν δεν υπερηφανευόμαστε βέβαια για τα μεγάλα επιτεύγματα της μητέρας πατρίδας, τότε είμαστε όλοι Έλληνες. Ίδια φάτσα, ίδια ράτσα, σχολιάζει εύστοχα η λαϊκή θυμοσοφία. Αυτοί που πρόδωσαν μαζί με τους προδομένους. Κάθε νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Και για όσους μηδενίζουν, γενικεύουν, γιατί είναι βολικό μια ιστορία σαν και αυτές που διδασκόμαστε για άλλες εποχές, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Αντισυνταγματάρχης Τηλιανός Καλμπουρτζής, Ελλαδίτης αξιωματικός, φτάνει στην Κύπρο εκείνα τα ταραγμένα χρόνια, μαζί με τις δύο κορούλες του και τη σύζυγό του. Αναλαμβάνει ως διοικητής την 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού στο Τρίκομο. Είχε προηγηθεί βέβαια μία περίοδος έτσι αναστάτωσης, γιατί είχαμε κάτι απειλητικά μηνύματα και αυτά για τον πατέρα μου. Είχαμε έτσι χαλάσει όλη την εικόνα στην Κύπρο. Ξέραμε ότι θα φύγουμε μετά το καλοκαίρι. Τι απειλητικά? Ότι θα κάνουμε κακό σε σένα και την οικογένειά σου. Είχε γίνει μία απόπειρα κλοπής όπλων, είχαν κλέψει όπλα. Και ο πατέρας μου προσπάθησε, τους βρήκε. Κάποιους Ελλαδίτες θέλησε να τους γυρίσει πίσω. Κάποιους άλλους να κάνει μάλλον αυτό που έπρεπε να κάνει. Προφανώς σε κάποιους δεν άρεσαν αυτά όλα και αρχίσαν κάποια περίεργα έτσι μηνύματα να τους στέλνουν και θεώρησα ότι καλό θα ήταν να μείνουμε το καλοκαίρι μια που τελείωσαν τα σχολεία, αλλά να γυρίσουμε στην Ελλάδα εμείς και να γυρίσει εκείνος αφού τελείωνε η θητεία εδώ στην Κύπρο. Είναι δυνατόν να υπήρχαν Ελλαδίτες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί στην Κύπρο επί Χούντας και κατά το πραξικόπημα και να μην ήταν μοιημένοι? Εύλογο το ερώτημα. Ο διοικητής μας είναι ολοκάθαρος. Μάλιστα, εγώ τολμώ να τον κατατάξω σε αυτούς που δεν ήταν αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε εκ των υστέρων εμείς σήμερα η κλίκα του της Χούντας. Δεν ήταν μέσα. Δεν ήταν μέσα. Από όσο μας έδωσε να καταλάβουμε πρώτον. Γιατί ο διοικητής μας μπορούσε από πολλά πράγματα. Πρώτον, ήταν πολλά τιμίος, πολλά αυστηρός. Αλλά παρόλο εμείς ως μητσί να πούμε ξέρεις τον αυστηρόν, δεν τον έβλεπα με καλό μάτι. Αγαπούσαμε τότε. Ο διοικητής μας δεν ήταν πραξιωματίας ούτε χουντικός. Ήταν ένας φαντάρο πατέρας ο διοικητής μας. Μας αγαπούσε σαν παιδιά του, κυριολεκτικά. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Σε λέω, σας όταν έγινε και ο πραξικόπημα, δεν έπιε να κάνει, να ενοχλήσει και να πει πιάστε τους αριστερούς, βάρτε τους στο πειθαρχείο ή κλείστε τους ή κάποιο. Όχι. Είπε, δεν θέλω, είναι στρατόπεδο, δεν θέλω να έρχονται αυτές οι ρήξινοι στρατιώτες. Οι φαντάροι περιγράφουν το διοικητή τους σκυθροπό τη μέρα του πραξικοπήματος. Λένε ότι απομονωνόταν στο διοικητήριο τις ημέρες που ακολούθησαν. Δυσκολεύεται να μιλήσει κανείς για αυτόν. Κάθε χαρακτηρισμός αγγίζει την υπερβολή. Είναι οι υποκειμενικές απόψεις αυτών που τον έζησαν που τον ηρωποιούν ως άνθρωπο και τον εξυψώνουν ως στρατιωτικό. Οι πολλές αυτές υποκειμενικές απόψεις αποτελούν ίσως μια αντικειμενική αλήθεια. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ενδιαφερόντα για τους στρατιώτες. Πολύ καλός άνθρωπος. Αυστηρός ορισμένες φορές, αλλά έπρεπε να ήταν αυστηρός. Αλλά σαν άνθρωπος εξαίρετος. Θυμάστε έτσι κανένα περιστατικό που να δείχνει το χαρακτήρα του? Εγώ το περιστατικό που μπορώ να σας πω είναι για το φαγητό που έτρωγαν οι στρατιώτες. Κάθε μεσημέρι ήμουν υπόχρεος να πιάσω ένα πιάτομα από το φαγητό που είχα φτιάξει προηγουμένως, να το πάρω στο διοικητήριο να το δοκιμάσω και μετά να φάνε οι στρατιώτες. Ο διοικητής ήταν πολλά καλός άνθρωπος. Βοήθαν προβάντων τους νέους, βοήθαν τους πολλά. Μαζί μας ήταν πολλά καλός.
είχαν και τις αυστηρότητες του για μένα που έπρεπε. Ήταν πολλά καλός άνθρωπος, όμως οι καλοί χανόντια. Ο διοικητής ήταν, εντάξει, αυστηρός όπως όλοι οι ίδιοι, αλλά ήταν ανθρωπούινο ο διοικητής μας, ήταν καλός άνθρωπος. Φραγκιώδησε αδιαφορετικός. Ήταν πιο αυστηρός, αλλά είναι βοήθαν, ας πούμε, στο... Δεν είσαι την ανθρωπιά που ζουν ο Καρπούσης. Ο διοικητής ήταν απλώς σε όλες τους φαντάρους. Δεν υπήρχε φαντάρος που δεν τον αγαπάν. Βεδούσαμε σαν μια οικογένεια. Θυμάμαι τις τελευταίες του κουβέντες που μας είχε μπει εκεί ότι θα κάνουμε έξοδο θανάτου. Αν σκοτωθεί κάποιος παιδιά, αυτός θα είναι. Δεν είχε λιποψυχήσει, δεν είχε λιποταχτήσει. Τη μέρα που έφυγε για το Σιχαρί, αποχαιρέτησε τις κόρες του. Σαν αποδιέστηση, σαν να γνώριζε ότι δεν θα τις ξανάβλεπε ο Στυλιανός Καλμπουρτζής, δεν συμπεριφερόταν εκείνο το πρωινό της 20ης Ιουλίου όπως κάθε άλλο πρωινό. Η Μαρία και η Αφροδίτη έχασαν τη μητέρα τους Βάγια πολύ νωρίς και βρέθηκαν στην αγκαλιά μιας άλλης μητέρας, της Ελπίδας Γιαννιτσοπούλου, η οποία έμελε να τη στηρίξει μέχρι το τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου, μετά και την απώλεια του πατέρα τους. Εκείνη τη μέρα, δεν θα ξεχάσω τη μέρα που έφυγε ο μπαμπάς μου. Τη μέρα που ήρθε πολύ πρωί, βγήκε μέσα, ήταν με τη στροφή της στρατείας και είχε και αυτό το κασκετάκι, πώς το λένε, το μικρό. Ήρθε μέσα, δεν μας φίλησε, παράξενο για εκείνο. Και πλησίασε κοντά μου, χάιδεψε λίγο το κεφάλι μου και είπε, θα τα πούμε. Έπειτα έφυγε. Ο Στυλιανός Καλμπουρτζής, όχι ο αντισυνταγματάρχης, μα ο πατέρας της Μαρίας και της Αφροδίτης, έφυγε για τον πόλεμο δίχως γυρισμό. Πήρε εκείνη την ίδια πορεία προς το θάνατο που τράβηξαν εκατοντάδες άλλοι, βαθμοφόροι, απλοί στρατιώτες, ακόμα και πολίτες που θέλησαν να αγωνιστούν για την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Να αγωνιστούν με μόνο όπλο αυτά τα ιδανικά. Δίχως καθοδήγηση από την ηγεσία του αλωμένου στρατού. Με λάθος καθοδήγηση, ακόμη και με καθόλου καθοδήγηση. Όσο για τα άλλα όπλα, τα όπλα του πολέμου, μαρτίνια για τους πυροβολητές τουλάχιστον, όπλα απαρχαιωμένα και σχεδόν ανίκανα να τους συντηρήσουν στη ζωή. Τι έγινε την 23η Ιουλίου στον Πενταδάχτυλο και ποιες είναι τελικά οι απαντήσεις στα τόσα γιατί. Ποιος ήταν τελικά ο ρόλος του διοικητή πυροβολικού συνταγματάρχη Γεώργιου Πούλου. Όταν του λες είναι εγκεχηρία. Είμαι πρώτη γραμμή. Δεν έχω καμιά υποστήριξη. Θα σας στείλουμε υποστήριξη. Δεν μας στέλνουν υποστήριξη. Ζητούμε να μετακινηθούμε. Και μας απαγορεύουν. Και εδώ είναι που λέω ότι ο διοικητής ήταν άνθρωπος των διαταγών. Υπάκουσε. Που υπάκουσε στις διαταγές. Χωρίς να το θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα ή οτιδήποτε. Επίστεψε τον αρχηγό του πυροβολικού ότι θα έστελε κάποια μονάδα μπεζικού για να μας προστατεύει. Στις 23 και 15 το βράδυ της 22ης Ιουλίου γίνεται συνάντηση του διοικητή του 361 τάγματος πεζικού με το διοικητή της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού, όπως αναφέρεται και στο πολεμικό ημερολόγιο του τάγματος. Ο διοικητής της 181 ενημερώνεται ότι δεν υπάρχουν πια Έλληνες πεζικάριοι στην Αλονάγρα. Υποχώρησαν όλα τα τμήματα. Σύμφωνα πάντα με το πολεμικό ημερολόγιο του 361 τάγματος πεζικού, ο Στυλιανός Καλμπουρτζής επικοινωνεί αμέσως με τη διοίκηση πυροβολικού και ζητά μετακίνηση της 181 και της 191. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. Τις ώρες που μεσολάβησαν μέχρι τη σφαγή των πυροβολητών στην Ασεντρούσα πίσω από το Σιχαρί, ήρθαν και άλλες πολλές προειδοποιήσεις για την κατάληψη των γύρω λόφων από Τούρκους. Εν τω μεταξύ, άρχισαν οι Τούρκοι να φαίνονται μπροστά μας, να παίρνουν θέσεις μάχης. Ετοιμαστήκαμε να τους κάνουμε άμεσο βολή, δηλαδή να γυρίσουμε τα πυροβόλα στο ύψος των αγγείων που φαίνεται και να χτυπήσουμε. Όχι με καμπύλη βολή, αλλά με ευθεία βολή. Λέγεται άμεσο βολή. Ετοιμαστήκαμε και για τούτο.
Ο διοικητής στείλει ένα περιπολικό για να δει τι ήταν τέλος πάντων. Τούτη διότι έπιανε πληροφορίες ότι είναι δική μας, ρε. Μένει το περιπολικό πρώτη γραμμή. Θα μείνουμε. Διαταγή. Είπαμε σε περίπτωση πολέμου, εκτελείσαι. Όταν άρχισε διαταγή ανώτερο. Να ρίξουν βολές. Ποιες βολές? Η απαγόρευση ήταν ρητή. Να μην ρίξουν τα πυροβόλα ό,τι και να συνέβαινε, λόγω εκεχηρίας. Η οπτική επιβεβαίωση ότι οι Τούρκοι προέλαβναν, αγνοώντας την εκεχηρία, πλησιάζοντας μια απροστάτευτη από πεζικό μοίρα πυροβολικού, δεν αποτελούσε καλή δικαιολογία για τη διοίκηση πυροβολικού για να βροντίξουν τα πυροβόλα. Ανικανότητα ή προδοσία? Ανικανότητα στην Κύπρο και προδοσία στην Ελλάδα? Ανικανότητα μαζί και προδοσία? Ή μήπως η ύπαρξη ανίκανων ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά δεν αποτελεί από μόνη της προδοσία? Το αποτέλεσμα, εκατόμβη. Είχε δοθεί η διαταγή από το αρχηγείο να φύγει η μονάδα και ήταν η οδηγία να βάλει τα αντιεροπορικά μπροστά, ώστε τα αντιεροπορικά να χτυπούν στο βουνό για να φύγει η μονάδα. Αστεία διαταγή, βέβαια. Γιατί η ανώτατη ηγεσία της Εθνικής Φρουράς δεν έδρασε πιο σωστά? Υπήρχε αστοχία της ιεραρχίας. Ήταν ανίκανοι οι δικούντες τότε της Εθνικής Φρουράς. Υπήρχε προδοσία. Ο αρχηγός πυροβολικού λάμβανε αποφάσεις μόνος του. Στην περίπτωση της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού, αυτό θα ήταν το λογικό. Ποιος θα λάμβανε αποφάσεις, η Αθήνα? Για ένα ζήτημα όπως η μετακίνηση ή όχι μιας μοίρας πυροβολικού που κινδυνεύει? Ο περίγυρός του πάντως, και μετά την τραγική κατάληξη του πολέμου, υποστηρίζει ότι άλλοι αποφάσιζαν και διάταζαν. Πήγα μέσα. Ήταν όρθιος και βημάτιζε πάνω κάτω. Ήταν εξαιρετικά κατηφής. Και μου είπε, ώστε γλίτωσες, ξέρεις ότι η μονάδα καταστράφηκε φρικτά. Αυτή είναι η έκφραση του. Και συνεχίζει και λέει, και του είπα να βάλει τα αντιεροπορικά μπροστά. Δεν άντεξα. Πρέπει να απάντησα με αγένεια. Δεν μιλώ για οργή. Ήμουν εξοργισμένος. Και του είπε, κύριε διοικητά, την ξέρω την διαταγή περί πυροβόλων μπροστά και τα πυροβόλα ήσαν μπροστά. Ποιος έδωσε τη διαταγή να μην χρησιμοποιηθούν τα πυροβόλα? Δεν μου απάντησε. Μου γύρισε την πλάτη, πήγε προς το παράθυρο και κοίταζε έξω. Ήταν και Μαραγκόπουλος εκεί. Και ο Μαραγκόπουλος κατάλαβε την σύγχυσή μου και μου λέει, καλά, γιατί ρωτάς? Η διαταγή ήρθε κατευθείαν από το ΓΕΣ. Του λέει, από το ΓΕΦ? Μου λέει, κατευθείαν από το ΓΕΣ. Ήρθε εκ των υστέρων ο ίδιος ο αρχηγός πυροβολικού και απέδωσε τα εύσημα. Αναφέρει μάλιστα στη σχετική ημερήσια διαταγή της 5ης Αυγούστου 1974 ότι προτίμησαν να θυσιαστούν οι ηρωικοί νεκροί της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού και 191 πυροβολαρχίας ορεινού πυροβολικού. Όσοι δε ευρέθητε να φυλάσετε θερμοπύλας, ως νέοι 300 δεν εγκαταλείψατε τας θέσεις σας, προτιμήσαντες το ολοκαύτωμα και την εθελοθυσίαν, γινόμενοι παράδειγμαν προς μίμησιν. Εγράψατε την πλέον ένδοξον ιστορία ως πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς, με το αίμα σας, φλόγες και εκρήξεις. Γεγονός όπερα να γνωρίζουν η Κύπρος και το έθνος, αποσπάσαντες των θαυμασμών, ακόμη και του εχθρού. Ανάμεσα στα δεκάδες εκείνα γιατί, που κατατρέχουν τη γενιά του πολέμου και στοιχιώνουν τις γενιές που θα έρθουν, και το γιατί οι Ελλαδίτες αξιωματικοί που ζουν και γνωρίζουν κάποιες ψηφίδες αλήθειας είναι αρνητικοί στην καταγραφή τους. Κώστας Μαραγκόπουλος, Διευθυντής 1ου και 4ου Επιτελικού Γραφείου Διοίκησης Πυροβολικού.
κοντά στη λήψη των αποφάσεων, αρνείται να μιλήσει. Αριστίδης Ζαφύρης, λοχαγός Α πυροβολαρχίας της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού, ήταν η οπισθοφυλακή της φάλαγγας όταν χτυπήθηκε. Τι διαταγές είχε, τις εκτέλεσε? Βρέθηκε πάντως σε λίγες ώρες από τον πενταδάχτυλο στο αρχηγείο πυροβολικού. Αρνείται να μιλήσει. Παύλος Σαββόπουλος, διοικητής της 191 πυροβολαρχίας ορεινού πυροβολικού, ήταν στην οπισθοφυλακή όταν άρχισε η μάχη. Σήμερα ζει στην Κύπρο. Αρνείται να μιλήσει. Σπυρίδων Λαλιώτης, υποδιοικητής της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού, ο άνθρωπος που διέταξε την παράδοση, ο πιο υψηλόβαθμος επιζήσας της 181, αρνείται να μιλήσει. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν, συλλογίστηκαν καθώς και ο ποιητής, οι κομματιασμένοι στρατιώτες εκείνη τη νύχτα της 23ης Ιουλίου, τη νύχτα μιας μεγάλης σφαγής. Κι ήταν ολόγιωμο το φεγγάρι, και ο διοικητής Καλμπουρτζής είχε την ίδια τύχη με τους 100 ή και 200 ή και 300 νέους που χάθηκαν εκείνο το απόγευμα στο βουνό. Άλλο ένα μυστήριο στα αναπάντητα εκείνης της ταραγμένης περίοδου. Το σίγουρο είναι ότι πολεμούσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Κανένας όμως δεν δηλώνει ότι τον είδε νεκρό. Κανείς δεν θυμάται να τραυματίστηκε και ούτε και αυτοί που στέκονταν δίπλα του μπήκαν στη διαδικασία να διαπιστώσουν την ώρα που κόπασε η μάχη, αν ζει ή αν πέθανε. Γιατί? Δόθηκαν πολλές εκδοχές για την τύχη του. Αλληλοσυγκρουόμενες, πιστευτές και αβάσιμες. Κανείς όμως δεν βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να δηλώσει υπεύθυνα κάτι. Μπορεί να πάει καμιά σφαίρα. Ενδείδες εσύ που δάμε. Για να με σηκωστεί, για να μην παραδοθεί. Δεν είδα τον μήνυκη. Εγώ νεκρό δεν τον είδα τον άνθρωπο. Εγώ είδα τον που έπιασε. Όχι, δεν είδαμε. Είμαμε πάνω με τίποτε. Πώς ήταν? Όπως ήταν πεσμένος χαμέ, όπως έβαζε, ήταν απλωμένος χαμέ. Μπρούμιτ. Εγώ απάντησα να πάω στη ράση του διοικητή και έσουσα με το πόδι μου. Με γέμαν είδα πάνω του, με είδα να ταράξει με τίποτα. Ήταν τσαπλωμένος χάμω. Μπρούμιτα ή ανάσχυση. Μπρούμιτα. Δεν είδα πάνω του, από την πλευρά που ήταν τη δική μου, και όταν σηκώθηκα και πέρασα από δίπλα του, πάλι δεν είδα πάνω του. Δεν μπορώ να πω εγώ αυτός ο άνθρωπος. Δεν ακουμπήσετε... Ο υποχτυπημένος δεν μπορούσε να... Δεν θυμάμαι, ή ακούμπησα τον πάνω στον ώμο, δεν θυμούμαι ακριβώς. Αλλά δεν είμαι πάνω του, δεν μπορώ να πω εγώ αυτός ο άνθρωπος σκοτωμένος. Για ο διοικητή κουβεντιάσαν το πολλές φορές. Τι μπορεί να έγινε, ναι. Έπισε κάποιον να μας πει, όλοι δεν ξέρουν και... Θυμούμε ότι κάτι έγινε, αλλά πήγαν τραυματία και κάτι συζητήσασαι. Για ο διοικητή το συζητήσασαι. Αλλά θυμούμε συγκεκριμένα να πω είναι. Δεν θυμάστε ακριβώς. Κάλης ακρή, αλλά... Αλλά... Ένας ολόκληρος μύθος δημιουργήθηκε γύρω από την τύχη του διοικητή της πιο πολύ νεκρής μάχης του 1974. Κάποιοι είπαν πως πιάστηκε αιχμάλωτος κάποια στιγμή μετά και μίλησε μάλιστα και στον Μπαϊράκ. Για την οικογένειά του είναι μέχρι σήμερα αγνοούμενος, όχι νεκρός. Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες του είναι βέβαιοι, παρόλο που δεν τον είδα νεκρό, ότι έπεσε εκεί στο πεδίο της μάχης πολεμώντας. Σε ανύποπτο χρόνο, όταν άρχισε η επίσημη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων από τα Ηνωμένα Έθνη, ένας Τουρκοκύπριος παρέδωσε στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων μια βέρα. Ήταν ισχυρίστηκε η βέρα κάποιου αξιωματικού, τον οποίο σκότωσε. Το δαχτυλίδι έγραφε Ελπής Γιαννητσοπούλου. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Στυλιανού Καλμπουρτζή. Μπορεί όμως να αποδεχτεί κανείς μια τέτοια εκδοχή παραλαμβάνοντας το λάθυρο? Και πού βρέθηκε ένας Τουρκοκύπριος να πολεμάσει μια μάχη που έγινε από Τούρκους πεζοναύτες και να σκοτώνει μάλιστα τον πιο υψηλόβαθμο Έλληνα της μάχης? Ποια σκοπιμότητα όθησε χρόνια μετά έναν Τουρκοκύπριο να δώσει απάντηση σε ένα άλυτο μυστήριο? Για μια επίθεση του τουρκικού στρατού, μια μέρα αφότου συμφωνήθηκε η Εκεχηρία. Σε άλλη μια παράβαση συμφωνηθέντων, παραβίαση των κανόνων του πολέμου. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτόν τον Τουρκοκύπριο που έδωσε τη βέρα. Ειλικρινά. Είναι, δεν ξέρω,
θέλω να δω αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να δω τι ήταν, πώς τα ξεστόμησε, πώς το είπε αυτό. Ήμουν θυμωμένη στην αρχή. Δεν ήθελα να καταλάβω, δεν ήθελα να πιστέψω, δεν ήθελα. Θύμωσα γιατί μου στέρισε την παρουσία του. Αρχικά. Εγώ ήθελα τον πατέρα σε εκείνη την ηλικία. Δεν ήθελα ήρωα. Αλλά εντάξει, όλοι μας είναι σκέψη. Τώρα απλά θέλω να μάθω τι είχε γίνει, τίποτα άλλο. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι αν βρεθεί εδώ ο πατέρας μου, μήπως θα πρέπει να μείνει και εδώ. Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Το άσχημο είναι ότι δεν είναι δικό μας. Υποθετικά. Δεν είναι δικά μας τα χώματα τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι εδώ. Ότι υπάρχει κάτι. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. Νήσος της Έστη. Οι άνθρωποι δεν μιλούν. Ολόκληρη η προδοσία και ο διαμελισμός της Κύπρου είναι μια ατέλειωτη αλυσίδα με σιωπές. Βάζοντάς τες στη σειρά, χτίζει κανείς ένα κενό, γεμίζει άδειες λέξεις, βασανιστικές σκέψεις. Και αυτό το βουνό, σύμβολο της απώλειας, του αλυτρωτισμού, μετατράπηκε πια σε ένα μνημείο που γιγαντώνεται με τη σημαία της ντροπής μας φωτισμένη τα βράδια. Μας θυμίζει και μας πληγώνει. Οι σιωπές κάποτε λύνονται. Να είμαστε έτοιμοι να τις ακούσουμε.